Hello! Εκπαιδευτικά κέντρα Hello! Ξένες γλώσσες, μελέτη, πληροφορική, μουσικό εργαστήρι. The great place to be. Εδώ περνάμε τέλεια! Hello! Ραφίνα Αρτέμιδα. Μια πολλά καλή χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω τον αγαπημένο μας δήμαρχο Βαγγέλη Μπουρλού, γιατί έχει βοηθήσει την περιοχή μας πάρα πολύ. Έχει έργα, πάντα έχει κάνει πολλά έργα εδώ. Έτσι, με τη βοήθεια τη δικιά μας βέβαια. Παρευρίσκονται επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Κώστας Ομπόρος, οι αντιδήμαρχοι Βουδούρης Γεράσιμος, ο Πάντζας ο Σπύρος, ο Κάρλος ο Σπύρος και ο Μπατάλης ο Παύλος. Τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο για ένα χαιρετισμό στον Δήμαρχο, να μας πει δύο κουβέντες όσον αφορά τα δασικά, γιατί μας ενδιαφέρουν όλους, και μετά να ακούσουμε την πείνα μας. Έλα, καθίστε, καθίστε. Λοιπόν, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, καλή χρονιά! Καλά, καλή χρονιά με υγεία. Με υγεία και κάθε επιτυχία και ειρήνη. Καλημέρα. Καλή χρονιά, να προσθέσω και εγώ τις δικές μου ευχές μετά του Σεβασμιότατου εδώ πέρα ιερέα που τίμησε την παρουσία του και την ευλογία του Θεού, την πίκα μας, του Προέδρου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και εσάς προσωπικά που ήρθατε εδώ πέρα. Θα πω δύο-τρία πράγματα και θα μου επιτρέψετε μετά να αποχωρήσω, γιατί οι κριτικές μου έχουν γονατίσει καλά που δεν έχω ζάχαρο. Έχω προβλήματα. Το ένα θέμα που έχουμε στην περιοχή και τα έχουμε πει για να μην τα ξαναλέμε είναι το θέμα το δασικό. Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή για να κάνουμε δηλώσεις. Ιδίως όσοι έχετε προβλήματα με τη διοίκηση, υπάρχουν πρόστιμα, πράξεις κατεδάφιση κλπ. Είναι μέχρι 31 Μαρτίου πρόεδρε, να κάνουμε λάθος. Η άποψή μας είναι ότι θα δοθεί και άλλη παράταση. Έτσι. Οι δηλώσεις γίνονται με μηχανικό, δεν γίνονται με απλή αίτηση μέσα στην πλατφόρμα, γιατί πρέπει να μπουν κάποιες τεταγμένες. Το πιο σημαντικό όμως είναι, που δεν το ξέρει εδώ πέρα και ο Πρόεδρος, ότι μέσα στο Φεβρουάριο, μάλιστα την Τρίτη, έχω... Αφοράζω δυνατά. Την Τρίτη έχω ραντεβού με τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας, τον Ευθύμη τον Πακογιάννη, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με έχει ενημερώσει και θα μου πει και την ακριβή ημερομηνία ότι μέσα στο Φεβρουάριο θα έρθει ο ανάδοχος μελετητής για να καταρτήσουμε νέο τοπικό χωρικό σχέδιο. Τι είναι αυτό? Είναι εκείνο που έχετε ακούσει παλιά ως Γενικό Πελοδομικό Σχέδιο, είναι η χρήση γης. Εδώ πέρα πάνω στην περιοχή, εκτός από το θέμα το δασικό που έχουν αρθεί δασικοί κάρτες, έχουμε κάνει αντιρρήσεις, υπάρχει πλατφόρμα, υπάρχει μια δέσμευση που η περιοχή έχει χαρακτηριστεί σαν αλφα ζώνη πρασίνου απολύτου προστασίας, που δεν επιτρέπεται ούτε καφετέρια να ανοίξει. Επομένως ανοίγει ένας κύκλος για όλο το Δήμο Ραφίνας. Μπήκαμε κατά προτεραιότητα σε ένα διαγωνισμό που έγινε τον Απρίλιο του 2022 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, επειδή είμαστε Δήμος ο οποίος έπαθε ζημιά από τις φωτιές του 2018, να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε, να τροποποιήσουμε τις κρίσεις γης. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία, ιδίως για εδώ την περιοχή, να απαλύνουμε αυτό το απόλυτα δεσμευτικό χαρακτήρα που έχει, να πάμε σε ένα καθεστώς που θα επιτρέπει μια ορθολογική ανάπτυξη της περιοχής. Είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει μέχρι να γίνει ΦΕΚ από 2 έως 3 χρόνια. Προφανώς θα περάσει από δημόσια διαβούλευση και θα είσαστε ενήμεροι. Το καλό είναι ότι ξεκινάμε τώρα το Φεβρουάριο. Μια διαδικασία που όπως είπα είναι 2-3 χρόνια. Τώρα τα θέματα των παρεμβάσεων για να επιδιορθώσουμε προβλήματα στην καθημερινότητα, είμαστε εδώ πέρα. Είμαστε πιο αργοί από τις απαιτήσεις σας. Έχουμε και τα δασαρχεία από πάνω. Παρεμβαίνουμε. Υπάρχουν πότε ή θα είμαστε εδώ πέρα μέσω του Προέδρου. Μπορείτε να διαβάζετε τα αιτήματά σας, αξιολογούμε.
και να προχωράμε σε υλοποίηση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Πάρα το μάλλον. Θέλω να πω το εξής, ότι όπως είπες, σίγουρα θα πάρει παράταση γιατί πάμε για εκλογές. 31 Μαρτίου είναι η καταληκτική ημερομηνία, αλλά σίγουρα θα πάμε σε παράταση. Γιατί περιμένουμε ερμηνευτικές εγκυκλίους, στις οποίες πρέπει να αναφερθούν. Το βασικότερο, Δήμαρχε, είναι αν μπορούν να μεταβιβαστούν τα κινητά. Το βασικότερο απ' όλα. Και προφανώς προϋπόθεση είναι να έχουν γίνει αντιρρήσεις. Και αφορά μόνο ακίνητα, έτσι. Μόνο σπίτια, κατοικίες. Ούτε επαγγελματικά κινητά. Παρά μόνο αστικά. Ούτε οικόπεδα. Αγροδεμάκια. Θέλω να πω ότι οι πίτες είναι προσφορά του φίλου μας και γείτονα του Κώστα του Τσάλι και σε αυτές που θα μοιράσει ο κύριος Παυλίδης υπάρχει ένα φλουρί που αντιστοιχεί σε μια δωροπιταγή του Κοτσόπουλου 100 ευρώ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλει κάποιος κάποια ερώτηση για τα βασικά, είμαι διαθέσιμος να κατηδία να τον ενημερώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.